κράτησα για το τέλος, όχι τυχαία, τον καλό φίλο της εκπομπής και συμπατριώτη μας, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος προσπαθεί, να το πω αυτό, εθελοντικά, μαζί με ανθρώπους, και παρατηρώ ότι το τελευταίο τριήμερο, ούτε λίγο ούτε πολύ, τμήματα της έκθεσής του της τεχνικής έχουν γίνει φύλλο και φτερό κατά πώς βολεύει, και σε πολλά είναι και εγκαλούμενος. Ακούω συναδέλφους μου οι οποίοι είναι και μάλιστα οι δήμονες στο δικαστικό ρεπορτάζ να εγκαλούν γιατί τώρα η τεχνική έκθεση και γιατί τώρα και πάει πιο πίσω η διαδικασία της ανάκρισης. Σοβαρά. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Επί της ουσίας έχουν να πούνε κάτι? Κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι το παιδί του είχε πάνω έλαια σιλικόνης, όχι εγκάβματα, ενώ άλλοι είχαν χημικά εγκάβματα στα μάτια. Το κρατώ να αυτό. Να πω κάτι που έχω μπροστά μου. Είναι οι δηλώσεις επικινδυνότητας, όπως είναι στη διεθνή ορολογία, δηλώσεις επικινδυνότητας του ξυλολίου. Επιβλαβές στο δέρμα, προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό και βλάβες στους οφθαλμούς. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Προσέξτε, εγώ ως περιγράφεται, μισό λεπτό, περιγράφεται αυτό που μας είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι συνάντησε ο γιος του σε άλλους τραυματίες. Ενώ ο ίδιος... αυτά όμως δεν είναι σε δικογραφή. Δεν είναι. Μ' ακούτε? Για ξαναπάμε πάλι λίγο. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε. Δεν είναι στη δικογραφή. Ναι, ναι, γιατί χάθηκε η γραμμή, ναι. Δεν είναι στη δικογραφή. Τουλάχιστον εγώ ως τεχνικός σύμβουλος ήξερα μέχρι τώρα ότι είχαμε τα χημικά εγκάματα ως πυροσβέστης. Τώρα πληροφορούμε, όχι με χαρά, εκπληκτός, ότι έχουμε στα χέρια μας ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ότι πάρα πολλοί από τους διασωθέντες, το άκουσα και προχθές σε μια άλλη εκπομπή, μιλούν για εγκάβματα ή για οφθαλμικά προβλήματα. Μάλιστα. Και στον έσχατο ισχυρισμό μας ότι ήταν το έλαιο σιλικόνης, αυτό αν μη τι άλλο τέτοια δεν κάνει. Το είπε τώρα ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι ο γιος του είχε πάνω του έλαιο σιλικόνης, δεν είχε κανένα έγκαυμα, και έβγαλε τα ρούχα του βρέχοντάς τα λίγο, δίνοντάς τα σε κάποιους που είχαν χημικά εγκάβματα στα μάτια. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτός είχε επηρεαστεί έστω και λίγο, δεν είχε επηρεαστεί ευτυχώς ο άνθρωπος αυτός από τις συνέπειες αυτού του υλικού που διέρευσε. Προφανώς αυτό το υλικό αναθυμίαζε κιόλας. Και οι αναθυμιάσεις προκάλεσαν αυτά στα μάτια των ανθρώπων, των διασωθέντων ανθρώπων. Οι άλλοι που κάησαν ευρέθησαν στο μάτι του κυκλώνα. Στο αρχικό σημείο δηλαδή, στο σημείο έναυσης του γεγονότος, και δεν ευλήθησαν από το όλο περιστατικό, διότι εξέλιπε το υλικό το οποίο και εγώ. Αν ήταν περισσότερο, πολύ περισσότεροι αυτοί που είχαν διαβραχή με οτιδήποτε άλλο θα είχαν να πληγεί. Ασφαλώς και αυτός που είναι βρεγμένος με έλαιο σιλικόνης είναι πιο έφλεκτος από κάποιον που είναι βρεγμένο με νερό. Αλλά δεν θα ανάψει το έλαιο σιλικόνης, ούτε θα κάνει κρυκτικό μείγμα για να αναχθεί σε θερμοκρασία, να φλέξει ένας άνθρωπος και να καεί. Κάτι άλλο δημιούργησε το πρόβλημα. Κύριε Κοκοτσάκη, για πείτε μου λίγο, γιατί αργήσατε την τεχνική έκθεση? Γιατί άκουσα συναδέλφους μας οι δήμονες στο δικαστικό να σας εγκαλούν γι' αυτό, ότι τώρα λέει οι συγγενείς δια των τεχνικών πάει πιο πίσω το ανακριτικό έργο, δεν το καταλαβαίνουν? Και εγώ το άκουσα. Μα. Και το σχολίασα στην αρχή και ίσως το καταλάβατε. Είπα επί της ουσίας, είχαν κάτι να πούνε αυτοί οι συναδελφοί σας πάνω κάτι αυτό. Ναι, εγώ τώρα σας ρωτώ επί της ουσίας γιατί αργήσατε. Αν το ερευνούσαν λίγο, θα δουν ότι πρόσβαση στα στοιχεία, όπως σας είπε ο κύριος Ασλανίδης προηγουμένως, οι τεχνικοί σύμβουλοι ουσιαστικά έχουν ελεκτικό χαρακτήρα. Δηλαδή ελέγχουν τη δουλειά που κάνουν οι τακτικοί πραγματογνώμονες, και αν μπορούν να τους υποβοηθήσουν το έργο τους, καλώς. Εμείς πρόσβαση στα στοιχεία, υλικά, μέσα, δικογραφία κλπ. Και τμηματικά, όχι εν συνόλο, σταγόνα. Αρχίσαμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Και κάθε φορά που παίρναμε ένα υλικό, γι' αυτό εμείς εκδώσαμε και την προκαταρκτική μας έρευνα και τη δώσαμε στις ανακριτικές αρχές, αυτή που δημοσιεύτηκε ως έκθεση στην αρχή, αλλά ήταν το πρόκρημα της τελικής. Και τη δώσαμε επίσης στις αρχές, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Δεν είναι καταγγελτικός ο ρόλος μας, ούτε καταγγελίες κάνουμε.
Α, ναι, υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και αυτό. Το λέει και ο Άριος Πάγος. Μετά τις καταγγελίες, λέει, των συγγενών. Τι καταγγελίες? Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ η φράση αυτή. Πραγματικά στενοχωρήθηκα. Καμία καταγγελία. Ένα κείμενο, ένα πόνεμα που είναι, βγήκε, μπορεί και αυτό να περάσει από τη βάσανο της κριτικής. Να το ελέγξουν οποιοδήποτε και να το κριτικάρουν. Όπως εμείς ταυτόχρονα κάνουμε την κριτική μας, αλλά μην πάσουμε στο σημείο να απολογούμαστε. Τα υλικά, οτιδήποτε πήραμε, το πήραμε είτε από τις απλεψίες, είτε από τα λάθη των διαδικασιών, αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, που μεγάλωσαν τον όγκο της κασυποψίας στον κόσμο, που στερήθηκαν βασικά υλικά της έρευνας, που παραβιάστηκαν οι νόμοι που αφορούν την προστασία του χώρου έρευνας και άλλα τα οποία, ξέρετε, όταν ξεκινάει ένας άνθρωπος να λέει ψέματα, κάπου συνεχίζει να λέει ψέματα για να καλύψει το ψέμα, γιατί το ψέμα μεγαλώνει. Στους ανθρώπους μιλάω, για τους ανθρώπους. Συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που νιώθω έτσι συναισθηματικά, αλλά και εγώ στενοχωριέμαι όταν ακούω σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης ότι καθοδηγήθηκε ουσιαστικά η τεχνική έκθεση. Δεν ήξερα Ρώσανα, ας μάθαιναν λοιπόν την ιστορία των συντακτών. Καλά, αφήστε τώρα. Εδώ πέρα υπήρχε δικαστικός που ανέλυε ότι εκτός από το έφλεκτο έλαιο της Σιλικόνης βρέθηκαν και άλλες έφλεκτες ουσίες, καταλάβατε. Καλά, προφανώς μπορεί να ήταν αυτός που έμπαινε στο τρένο και έκανε πόλεμο, στο τάγκ έκανε πόλεμο προσωμιώνοντας. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά ναι, εγώ θέλω να σας πω να το προσέξετε λίγο, γιατί η επίθεση που δέχεστε για την αποκάλυψη τάχα μου της έκθεσης, που δεν είναι αποκάλυψη, η έκθεση παραδόθηκε όταν είχατε τα στοιχεία που είχατε, που είπατε δεν είναι και πλήρη τα στοιχεία. Με βάση αυτά που έχουμε, λέμε αυτό. Και το περίεργο είναι ότι κανείς δεν στέκεται στο ότι με βάση αυτό που λέτε, ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν και ο υπουργός ότι θα πάνε στον Καναδά σε ειδικό. Καταρχάς, μας το απάντησε ο κύριος Ηλιόπουλος νομικά. Δεν στέκει ο υπουργός να ανακοινώνει πότε θα γίνει η δίκη και σε ποιο εργαστήριο. Αυτή είναι δουλειά του εφέτη ανακριτή ή πιο πάνω, δικαστικού συμβουλίου. Δεν είναι δουλειά υπουργού να υποδεικνύει το εργαστήριο. Δηλαδή, αν πάει έτσι, να υποδείξει και εσύ ένα εργαστήριο. Έτσι θα βγει η ιστορία. Έτσι είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εμείς έχουμε το δικαίωμα. Δεν ξέρω αν έχει αυτό το δικαίωμα ο υπουργός. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να υποδείξουμε. Διότι να υποδείξουμε. Άλλωστε στην έκθεσή μας είναι σαφές. Είναι θετικό το ότι η ανακριτική αρχή δέχτηκε τα αιτήματά μας. Διότι ο νόμος είναι σαφής. Ότι έχουμε το δικαίωμα να υποβάλουμε αιτήματα. Τα οποία με απόφαση του ανακριτή, το λέει το άρθρο 207 της ποινικής οικονομίας. Με απόφαση του ενεργούντος στην ανάκριση, με συγκεκριμένη απόφαση γίνονται δεκτά ή απορρίπτονται. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κύριος ανακριτής, ορθώς, κατά τη δική μας ταπεινή γνώμη, έστω και τώρα, έκανε δεκτά βασικά τα αιτήματά μας. Μένει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό, διότι δεν προτείνουμε μόνο το βίντεο. Το βίντεο, και αν το βίντεο πάει έτσι ξεκομμένο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Τι εννοείτε? Είναι μια σειρά πράξεων που πρέπει να γίνουν. Προσομοιώσεων καμερών, των ίδιων καμερών, λυθούν δείγματα βίντεο σε συνθήκες ημέρας για να μπορεί να δει το αποτύπωμα το εργαστήριο. Φαντάζομαι ότι θα πάνε κάποιοι άνθρωποι ειδικοί περί του θέματος και θα εξηγήσουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει και τα σχετικά ερωτήματα να πάνε σωστά στο όποιο εργαστήριο. Εμείς από τη μεριά μας βοηθούμε σε αυτό και υποβάλλουμε προτάσεις. Και η έκθεση αυτή η οποία έχει την βαθμονομία τελική δεν ήταν, θα υπάρξει στη συνέχεια και συμπληρωματική. Διότι πάνω σε αυτό το κομμάτι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Σωστά. Και τώρα που θα έχουμε και την τελική δικογραφία, αυτό που ζητάμε και εμείς είναι να πάρουμε και εμείς τα πρωτότυπα βίντεο. Τα αντίγραφα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι σωστό να αλλιεύουμε από το διαδίκτυο. Έχετε δίκιο. Και χάριστη, εγώ θέλω να το πω, ενός συμπατριώτη μας κριτικού στο Χιούστον, φάνηκε ότι το βίντεο που έπαιζε δεν ήταν το αυτούσιο βίντεο. Έτσι. Ακριβώς. Είναι προϊόν επεξεργασίας. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο επικαλείσαι, δεν πρέπει να πω το όνομά του γιατί δεν το επιθυμεί. Ο άνθρωπος αυτός έχει ενταχθεί στην ομάδα εργασίας. Ένας εξαιρετικός συμπατριώτης. Μάλιστα. Μάλιστα. Το έχουμε πει το όνομά του ούτως ή άλλως. Το έχουμε πει. Τι να κάνουμε, το έχουμε πει. Δεν πειράζει, εντάξει. Όσο το θυμούνται, καλώς. Ωραία. Να μην το επαναλάβουμε, έχετε δίκιο. Όμως, κύριε, δεν το γνωρίζαμε. Κύριε Κοκοτσάκη, να σας πω κάτι. Τι να σας πρωτοπώ τώρα, τέλος πάντων. Εδώ σηκώνω τα χέρια με αυτά που ακούω. Επί της ουσίας, τώρα είπαμε τα μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, θα πάμε επί της ουσίας και θα πάρουμε και λίγο παράταση σήμερα. Και ευχαριστώ τη διεύθυνση γι' αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον να το. Κοιτάξτε, βγαίνει ο κύριος Ηλιόπουλος πέρα από τα νομικά και μας λέει ότι ο γιος του
Είχε πάνω του έλαια σιλικόνης, δεν είχε κανένα έγκαυμα, όμως βοηθούσε άλλους που είχαν χημικά εγκαύματα. Ένα το κρατούμενο. Προηγουμένως, άλλος μάρτυρας, συγγενής θύματος, ο κύριος Βλάχος, με πολύ έτσι σοβαρότητα, μας είπε ότι εκεί, και ο κύριος Ασλανής το είπε, ότι εκεί στον τόπο κάποιοι φώναζαν και εγώμαστε. Τρία. Υπήρξε μαρτυρία ότι οι γερανοί είχαν εγκατασταθεί εκεί ανεξαρτήτως του μπαζώματος. Τέσσερα. Ουδέποτε ούτε η τεχνική σας έκθεση ούτε οι συγγενείς είπαν ότι πάνε χάθηκαν τελείως από προσώπου γης, δεν υπάρχουν τα τρία βαγόνια της εμπορικής. Είπαν όμως ότι εμείς δεν ξέρουμε που είναι, δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Πέντε. Υπάρχει μια αεροφωτογραφία, και σε αυτήν επίσης θέλω να σταθείτε, σας τα βάζω όλα μαζί, στην οποία από τη σύγκρουση φαίνεται τουλάχιστον, μπορεί να κάνω λάθος, το ένα βαγόνι της εμπορικής να έχει ανοίξει σαν μανιτάρι από τα μέσα και όχι από τα έξω. Για να τα πιάσουμε λίγο όλα μαζί. Κοιτάξτε, η εργασία που κάνουμε τώρα. Κύριε Γιώργο, είστε εξαιρετικός στην έρευνα και εσείς. Αν δεν είσαστε δημοσιογράφος, θα μας βοηθούσατε αρκετά. Βλέπω ότι εξαιρετικά το πιάνετε το θέμα και μου δίνετε την ευκαιρία να ανοίξω ένα κομμάτι της έρευνας που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Είναι μεγάλος ο πλούτος των φωτογραφιών, ο οποίος υπάρχει στο διαδίκτυο, και μέχρι σήμερα που κυκλοφόρησε η δικογραφία και ασφαλώς θα την πάρουμε κι εμείς, το φωτογραφικό αυτό υλικό μας βοηθούσε. Και εμείς ξέρουμε αριθμητική και μετράμε. Κάτι δεν μας βγαίνει. Δηλαδή ο επίσημος αριθμός είναι σωστός. Δηλαδή το σύνολο 13 προκύπτει. Αλλά το είδος δεν προκύπτει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για βαγόνια. Ο κόσμος να μην αντιλαμβάνει τα βαγόνια, όπως θα ξέρει, κλειστά βαγόνια που μπαίνουν άνθρωποι. Στις εμπορικές αμαξοστοιχίες είναι πλατφόρμες πάνω στις οποίες είναι κοντέινερς. Υπάρχουν τα κοντέινερς, υπάρχουν και κάποια που είναι ανοιχτά που είχαν ελάσματα σιδήρου. Όντως, σε ένα κομμάτι από αυτά τα κοντέινερς, στις φωτογραφίες τουλάχιστον, προκύπτει ότι λείπει όλο. Αυτοί οι οποίοι σχολίαζαν αρνητικά την έκθεση ότι δεν ξέρω πού το βρήκαν, ότι εμείς καταγγέλαμε ότι λείπουν τρία βαγόνια, δεν είναι ακριβές, προφανώς δεν το διάβασα. Δεν διάβασα. Εμείς αναφέρουμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε, όχι τα τρία βαγόνια, όλα τα συντρίμια και τα υλικά τα οποία έφυγαν από τον τόπο του συμβάντος και που πήγαν. Όσον αφορά τις πλατφόρμες, είναι πολύ εύκολο κανείς να διαψεύσει όλους τους ισχυρίζονται ότι διαμορφώθηκε γιατί έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί αλλιώς κάποιους ισχυρισμούς για τη διαμόρφωση του χώρου. Οι φωτογραφίες είναι προφανείς. Υπάρχουν δύο γερανοί, δίπλα τους ακριβώς είναι ένα πλατφόρμες μεταφορικές φορτηγών. Ό,τι έβγαζαν οι γερανοί, ενώ παρόντα είναι τα συνεργεία διάσωσης, προφανώς το σήκωναν, το έλεγχαν και το φόρτωναν πάνω στο φορτηγό. Μια ρουτίνα, καθημερινότητα δηλαδή, εντελώς αισιολογική στον αδαή. Όταν είναι όμως ένας χώρος ο οποίος είναι υποέρευνα, που προβλέπεται πάρα πολύ σωστά στο νόμο, και ειδικά στα σιδηροδρομικά ατυχήματα, πρέπει να γίνει, πρέπει να σηκωθεί, να ερευνηθεί και να αφαιθεί πάλι στον ίδιο χώρο. Και όχι να μεταφερθεί. Και εν πάση περιπτώσει, όταν θα πάει κάπου, θα πρέπει να σημανθεί, να φωτογραφηθεί, να σταχυρωθεί ή όχι. Γιατί το λέω αυτό. Αυτό που θα ζητήσουμε σε λίγο καιρό, αυτό προτείνω εγώ τουλάχιστον, θα είναι η ανασύνθεση των επίμαχων βαγονιών. Τι σημαίνει ανασύνθεση? Όταν ξαναφτύνεις πάλι όπως θεωρητικά, όπως πρέπει να ήταν, με ειδικούς οι οποίοι θα μας πούν τι είναι το κάθε τι, το οποίο είναι δύσκολο πλέον να γίνει, γιατί δεν έχουν καταγραφεί. Mm-hmm. Δεν έχουν σημανθεί. Να λέει, ας πούμε, αυτό είναι αυτό, αυτό είναι εκείνο. Οπότε βάζοντας τα κάποιος εν σειρά, πάρα πολύ εύκολα θα εντοπίσει το αρχικό σημείο έναρξης του φαινομένου αυτού. Και αν εντοπίσουμε το αρχικό σημείο έναρξης του φαινομένου, αν το είχαμε έγκαιρα αυτό κάνει ή αν είχαμε προστατέψει αυτά τα αντικείμενα από τις καιρικές συνθήκες, βρίσκοντας το αρχικό σημείο, παίρνοντας τις εθάλες και στέλνοντας τις, οδηγώντας τις σε ειδικά εργαστήρια ανάλυση εθάλες, που είναι πάρα πολύ εύκολο, θα μπορούσαμε ίσως να συνθέσουμε και το πρώτο υλικό καύσης. Διότι όπως είπε νομίζω ο προπρολαλής σας, ίσως προσφέραμε πολύ μεγάλη υπηρεσία να μην αποδεικνύαμε το πρωτοφανές ότι το έλαιος σιλικόνης ήταν η αιτία
που προκάλεσε όλα αυτά. Γιατί ηλεκτρικά, ό,τι. Σωστά. Οτιδήποτε κινούνται ηλεκτρικά στον κόσμο θα έπρεπε να σταματήσει να περπατήσει. Τρεις εκδοχές υπάρχουν εδώ, κύριε Κοκοτσάκη, μην το πολυψηρίζουμε. Ή είναι έλαιος σιλικόνης παλαιού τύπου που έχει απαγορευτεί και στην Ελλάδα το χρησιμοποιούσαν μούφα οι Ιταλοί λέγοντας ότι φέραν σύγχρονα. Ή είναι έλαιος σιλικόνης σύγχρονο που τότε παγκόσμια πρέπει να καθυλωθούν όλα, ή είναι κάτι άλλο. Και στο κάτι άλλο έρχεται ο φίλος ο Βασίλης και λέει: κύριε Κοκοτσάκη, σε χθεσινή εκπομπή της ΕΤ1, Studio 4, υπήρξε μαρτυρία επιζήσασα ότι ένιωσε για ελάχιστο χρόνο ένα λευκό καπνό που βρώμαγε και τον έκαιγε χωρίς φλόγα και εξαφανίστηκε σε ελάχιστο χρόνο. Μια πάρα πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε ήδη να έχει εξεταστεί και να έχει εξεταστεί παρουσία ειδικών. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει: καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Αυτό που μου περιγράφεται είναι χημική έκθεση. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία, όπως είπαμε, τα μάτια αλλά και η εισπνοή. Ναι. Και η εισπνοή, αν θα δείτε τη μεταφορά του ξυλολίου, του λουλουλίου, βενζολίου και όλα αυτά, έχουν και τη μάσκα. Δηλαδή, σε περίπτωση διαρροής φορά μάσκα. Διότι εισερχόμενο στο εσωτερικό του άνθρωπου προκαλεί και θάνατο ακόμα. Μάλιστα. Χωρίς φωτιά. Κρατήστε αυτό το στοιχείο λοιπόν. ΕΤ1, Studio 4 χθες. Υπήρξε μαρτυρία λοιπόν. Το δεύτερο στοιχείο που μας έρχεται τώρα είναι: καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Στα Τέμπη λέει τη μεταφορά των βαγονιών και την ασφαλτόστρωση. Δεν μπορεί την ασφαλτόστρωση, τη μεταφορά. Την ανέλαβαν οι γερανοί της εταιρείας Μπίντας. Το είδαμε όλοι στην Ελλάδα στα βίντεο. Ρωτώ, έχει κληθεί ο αρμόδιος της εταιρείας να δώσει κατάθεση για το πού πήρε εντολή να μεταφέρει τα βαγόνια και πού τα πήγε, τα οποία δεν ξέρει κανείς πού είναι? Δεν θα έπρεπε? Εγώ δεν ξέρω αν είναι ο Μπίντας ή αν κάποιος υπεργολάβος πήρε τους γερανούς του Μπίντα, αλλά είναι ένας δρόμος αυτός, δεν είναι? Αυτό είναι ένα εξειδικευμένο θέμα, το οποίο φαντάζομαι η έρευνα που γίνεται. Αυτονόητο δεν θα ήταν όμως να βουτήξεις τους ιδιοκτήτες και τους χειριστές του γερανού, να τους πεις: έλα εδώ, αφού εγώ εισαγγελία δεν έδωσα καμία εντολή και έγινε αυτό που έγινε, πες μου ποιος σου έδωσε την εντολή και κυρίως που τα πήγες. Λογικό δεν είναι? Ακούστε λίγο. Όπως το είπε και ο κύριος Δονικός προηγουμένως, η παραβίαση του χώρου της κοινής του εγκλήματος, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, όσο μικρό και αν είναι ένα αδίκημα, από την ώρα που είναι αδίκημα είναι έγκλημα, κατά την ποινική δικονομία, η παραβίαση του είναι αυτεπάγγελτη όσον αφορά την αντίδραση της πολιτείας. Όποιος παραβιάζει, αυτεπάγγελτα κινείται σε βάρος. Αυτό, η άσκηση ποινικής διώξεως έγινε κατέγκληση, που σημαίνει ότι αυτή την ώρα σχηματίζεται μια δικογραφία σε βάρος, και πιστεύω και ελπίζω ότι και η έρευνα θα επεκταθεί και στο ποιος έδωσε αυτή την εντολή. Προφανώς είναι και ένα θέμα το οποίο και ο ίδιος ο κατηγορούμενος θα επιδιώξει, αφού ισχυρίζεται ότι αυτός δεν το έκανε. Μάλιστα. Και έτσι θα μάθω. Μάλιστα. Όμως αυτό αλλοιώθηκε από την πρώτη στιγμή. Ναι, ξέρω, έχετε επιμείνει ευλαβικά σε αυτό, ότι είναι ένα κρίσιμο σημείο. Αυτό είναι κρίσιμο στοιχείο και για τις ευθύνες της αγγελίας των πρώτων ημερών. Πώς θα γίνει τώρα? Εγώ δεν αναφέρομαι για ευθύνες κανενός. Αναφέρομαι ότι από την πρώτη στιγμή δεν προστατεύτηκε ο χώρος. Δεν προστατεύτηκε, θα μας έδινε σημαντικά στοιχεία. Τι άλλο παρατηρείτε, κύριε Κοκοτσάκη, μετά από αυτό το τελείριο των τριών ημερών? Γιατί εδώ μας έχετε δώσει και νέα στοιχεία. Μου λέει κάποιος εδώ, η ανάκτηση του βιντεοληπτικού υλικού είναι εφικτή ένα χρόνο μετά, εκεί που επανεγράφησαν, κατά τη γνώμη σας? Καλά, Φαντάζομαι ότι δεν έχουν κάνει μια και δύο εγγραφές, είναι οι εγγραφές θα κάνουν πάνω. Αφού σε 15 μέρες έσβηνε και έγραφε, άρα σε πόσες 15 έχουν περάσει τώρα. Πολύ φοβάμαι, μακάρι δηλαδή, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ματιοπονούμε σε αυτό. Όσον αφορά τα βίντεο ή το βίντεο, είπαμε κάτω από ποιες συνθήκες, σύμφωνα με τους ειδικούς με τους οποίους έχουν μιλήσει, θα μπορούν να γίνει η επεξεργασία αυτή. Και η οποία βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα αποδώσει 100%. Θα δούμε και τι θα μας δώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα εργαστήρια τα οποία τι θα μας ζητήσουν, και πιθανόν να μην το έχουμε και να εκτεθούμε κιόλας. Να στείλουμε ένα βίντεο και να μας ζητήσουν κάτι το οποίο να μην το έχουμε σαν ερευνητική ομάδα ή διαδικασία. Όμως θα μπορούσαμε και τα αντικείμενα των θυμάτων, όπως λέμε και προτείνουν, και αυτά να γίνουν αντικείμενο έρευνας. Όπως και αυτά τα οποία καταγγέλουν ή καταθέτουν οι φίλοι που λένε ότι ήρθαν σε επαφή με χημική επιφάνεια.
Όσον αφορά το έλαιο το παλαιό, το πρώτο δεκαετίας, αυτό προκύπτει από την έκθεση του χημείου, όπου αναφέρεται η συντάκτης της έκθεσης ή ο συντάκτης, εν πάση περιπτώσει, στη βιβλιογραφία για να εκθέσει τις απόψεις. Ανατρέξαμε στη βιβλιογραφία αυτή και είναι η βιβλιογραφία που δεν ισχύει πλέον στα σύγχρονα τρένα. Άρα λοιπόν το όποιο συμπέρασμα της είναι επισφαλές, διότι είναι έλεες ελικόνες τα οποία έχουν αποσυρθεί. Και τα οποία ούτε και αυτά είχαν τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά εν πάση περιπτώσει η βιβλιογραφία αυτή δεν συνέβη. Άρα του δίνεται πολύ ελάχιστες πιθανότητες στη Ζούλα να χρησιμοποιούνται σαν παράνομα εδώ, αυτά εδώ. Μάλλον λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω και αυτό που είπε ο κύριος Ασλανίδης, πολύ φοβάμαι, λέει, ότι όλες αυτές οι κινήσεις κορυφής γίνονται για να παρατείνουν το χρόνο στη δικογραφία και όχι επί της ουσίας αυτά. Μου λέει εδώ άλλος φίλος, τα στοιχεία από τους... Δεν χρειαζόταν την πανοκρουσία σε αυτές οι χθεσινές. Εμείς άλλωστε πόσο καιρό τώρα προτείνουμε αυτό το θέμα με το βίντεο. Μάλιστα. Δικό μας αίτημα έκανε δεκτό ανακριτής, αλλά όλες αυτές την πανοκρουσία δεν χρειάζεται. Το κάνουμε και δεν χρειάζεται. Λέει εδώ ο Νίκος, τα στοιχεία από τους σκληρούς δίσκους, κύριε Κοκοτσάκη, των καταγραφικών δεν ανακτώνται πια. Θα έπρεπε την επόμενη μέρα να τους βγάλουν από τα καταγραφικά και να τους πάνε για ανάκτηση. Προφανώς ξέρει και έχει δίκιο. Εγώ από αυτά δεν έχω. Ναι, προφανώς δεν ξέρει και δεν είναι δικό σας θέμα αυτό, αλλά μας δίνει μια ιδέα ο άνθρωπος για να καταλάβουμε εδώ πώς, αυτό που είπα, πώς θα έχουμε και φιωριτούρες. Έχει μια ουσία ότι κάτι κινείται, αλλά πολύ περικοκλάδα πέφτει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και εδώ άκουσα το συγγενή του Βάιου, το Βαγγέλη το Βλάχο, να λέει ότι το δικό τους νεκρό τον πήραν απανθρακωμένο. Πλήρη ιατροδικαστική δεν έχει υπάρξει. Κοιτάξτε, έχω πει και άλλη φορά ότι για να υπάρξει πλήρη ιατροδικαστική θα πρέπει να υπάρξει ορισμός δικαστικού ιατρικού πραγματογνώμου. Και να υπάρξει παραγγελία γι' αυτό. Πρέπει να δούμε αν στη δικογραφία υπάρχει παραγγελία. Για να γίνει ο περαιτέρω έλεγχος, αυτό που λέω εγώ, ο ιατροδικαστικός έλεγχος για το έλεγχο, δηλαδή για να δούμε αν ο άνθρωπος ήταν ζωντανός τη στιγμή που υπέστη τη συνέπειες της φωτιάς. Και από τη στιγμή που θα βρούμε ότι ήταν ζωντανός, κάνουμε και την περαιτέρω ανάλυση, την τοξικολογική, για να δούμε ποιο ήταν το υλικό το οποίο τον κατέκαψε εσωτερικά. Γιατί αυτό εσωτερικά το βρίσκουμε. Το μακροσκοπικό δεν χρειάζεται νεκροτομή για να το δούμε. Δηλαδή, αυτή η γνωμάτευση ιατρική που παίρνουμε όταν χάνουμε έναν άνθρωπό μας, λέει αιτία θανάτου, και αυτή είναι μακροσκοπική εξέταση. Η έκθεση αυτοψίας δηλαδή, που είναι η λεγόμενη νεκροψία. Η διαφορά της από την νεκροτομή, ότι στην νεκροτομή, στην περίπτωση των πυρκαγιών, θα πρέπει να διαταχθεί για να το κάνει. Δεν ξέρω αν υπήρχε ή αν υπάρχει. Δεν θέλω να πω κάτι. Λέω ποια είναι η διαδικασία και ποια συνεχίζεται η διαδικασία κατά την έρευνα. Το ερώτημα λοιπόν ήταν συγκεκριμένο. Ήταν αν ο άνθρωπος αυτός ήταν ζωντανός. Η διαπίστωση γίνεται τεχνικά. Εγώ δεν είμαι και ιατροδικαστής να ξέρω πώς το κάνω. Επειδή παρέστην κάποτε σε μια τέτοια διαδικασία λόγω δουλειάς, είδα πώς το κάνω. Αν έχει εφάλες στα πνευμόνια, αν έχει εφάλες στο λαρικά του και εφόσον διαπιστώνουν χημικές αλλοιώσεις. Στην περίπτωση αυτή διέτασαν περαιτέρω έρευνα στα εργαστήρια. Αυτά όμως δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν ή αν μπορούσαν να υπάρξουν. Μα δύο λεπτά, κύριε Κοκοτσέκη. Πολλά δεν έχουν γίνει σε ένα με συγχωρείτε θα το πω λαϊκά, τη σκατά έχει γίνει τελικά. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μέσα σε 4 μέρες μπαζώνονται τα πάντα, μεταφέρονται τα πάντα, δεν κουνιέται φύλλο. Η βοήθεια αργή, ακούσαμε τι είπε ο κύριος Ηλιόπουλος, ποιοι βοηθούσαν. Το ΕΚΑΒ δεν είχε. Ιατροδικαστικά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Καταγραφικά δεν υπάρχουν, έχουν τέτοιο. Ξαναγραφτεί. Πέσαμε στο έλαιο της σιλικόνης, δεν κοιτάξαμε τα άλλα, που υπάρχουν όμως τα άλλα. Κάνει το πόρισμα η Επιτροπή Γεραπετρίτη, δεν ασχολούμαι με τη φωτιά και την έκρηξη και τη φωτιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δηλαδή, τι ακριβώς ερευνάμε, για να το καταλάβω κι εγώ, γιατί θα τρελαθούμε εδώ. Αυτά είναι στοιχειώδη. Δεν λέω κάτι φοβερό. Και μετά από ένα χρόνο πανηγυρίζουμε για αυτά που θα κάνουμε, που δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά από αυτά. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να εγκαλούμε αυτούς οι οποίοι παλεύουν τόσο καιρό για να γίνουν όλα αυτά που γίνονται έστω και εκ των υστέρων. Δεν πρέπει να εγκαλούν λοιπόν τους συγγενείς οι οποίοι έκαναν αυτή την προσπάθεια και έστω και αυτή τη χρονική συγκυρία.
Εμένα το λέτε αυτό. Εμένα το λέτε, κύριε Κοκοτσάκη. Το λέω για να τα ακούσουν άλλοι. Γιατί και εγώ δέχομαι αυτού του είδους, ας το πούμε, bullying. Α, σας έχει έρθει και εσάς. Γιατί τώρα, ε? Γιατί τώρα. Προφανώς. Σε άλλα μέσα που βγαίνω είναι η ερώτηση. Γιατί τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Και γιατί δεν το ρωτάγαν αυτό τη δεύτερη και την τρίτη μέρα οι ίδιοι? Απλό είναι το ερώτημα. Δεν έχω απάντηση. Αυτός είναι ο ρόλος. Να ρωτήσει τη δεύτερη και τρίτη μέρα. Έχω πει 4-5 μέσα, άντε και ένα των Αθηνών, να είμαι δίκαιος, το κάνανε, αν όχι από τη δεύτερη μέρα, από την τρίτη μέρα. Αρχίσαν να θέτουν ερωτήματα. Με πρώτο τον μπάζωμα. Χωρίς να έχουν τεχνικές γνώσεις. Και χωρίς να είναι στο σημείο. Ή δεν το ρωτάγανε τα κεντρικά που έχουν και βαρύτητα. Παρά τώρα πέφτουν από τα σύννεφα όλοι. Δεν τα ξέραμε, λέει, τώρα που τα μαθαίνουμε. Σοβαρά. Δηλαδή, αν πάνε 6 εκατομμύρια υπογραφές, υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλα πράγματα? Εγώ θα πω κάτι ότι δεν μου επιτρέπεται να κάνω σχόλια, αλλά θα πω ένα σχόλιο όσον αφορά το μπάζωμα. Φαίνεται αδιανόητο αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Ότι ταυτόχρονα σχεδόν με τις έρευνες, γιατί μια εβδομάδα σχεδόν, άκουσα εκεί με κλήση, δεν είχαμε πάρει ακόμα τα σώματα των νεκρών μας, είχε μπαζωθεί το ζήτημα, το σημείο. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει όταν έδινε το OK ο ερευνητής να πει ότι όλα καλά, μπορείτε να τα μεταφέρετε. Και αν εν πάση περιπτώσει αυτά είχαν μεταφερθεί και σωστά και είχαν ταξινομηθεί, φωτογραφτεί και είχαν πάει εκεί που έπρεπε, είχαν παραδοθεί τα δείγματα και όλα αυτά, θα το δικαιολογούσα. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι από αυτά. Και αυτό ερευνητικά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσω. Να βρω μία εξήγηση, δεν μπορώ να τη βρω. Καλοπροαίρετα την ψάχνω να τη βρω. Πω ότι κάποιο, ας πούμε, να το αποκατάσταση να το φτιάξω. Δεν κινδύνευε η γραμμή, ακόμα και αν ήθελαν να αποκαταστήσουν τη γραμμή τη σιδηροδρομική από αυτό το σημείο. Και εν πάση περιπτώσει, όταν τον μπάζωναν, γιατί επέλεξαν ένα σημείο να τον μπαζώσουν διαφορετικά από το άλλο? Αυτά δεν μπορώ να τα απαντήσω. Προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να τα απαντήσω. Δεν έχω τέτοιου είδους ερωτήσεις, αλλά δεν μπορώ να έχω απάντηση. Και έτσι μεγαλώνει η απορία και φουσκώνει αυτό το κομμάτι της αμφισβήτησης, που δεν είναι ποτέ καλό για μια έρευνα. Γιατί οποιοδήποτε πόρεσμα που θα δει τελικά, πάντα θα αμφισβητείται όταν υπάρχει αυτό το φούσκωμα της αμφισβήτησης από την αρχή. Ναρκοθετείται δηλαδή η ίδια η έρευνα. Κανείς δεν πιστεύει κανένα πλέον. Κύριε Κοκοτσάκη, από εδώ και μπρος, από ό,τι καταλαβαίνω, λαμβάνετε υπόψη σας πλέον και τις μαρτυρίες με χημικά εγκάβματα, είτε σε τραυματίες είτε σε ανθρώπους που αποδίωσαν από τη σύγκρουση, την έκρηξη και την πυρκαγιά. Από ό,τι κατάλαβα, στρέφεστε και σε αυτό πια, δεν αρκείστε μόνο στους πυροσβέστες. Σωστά. Εφόσον με ακούνε οι άνθρωποι αυτοί και τους πρώτους που δεν έχουν πάει στις ανακριτικές αρχές, εγώ τους συστήνω να πάνε στις ανακριτικές αρχές, αν όχι στην... μπορεί να οι άνθρωποι να μην είναι από το σημείο που είναι ανακριτής, μπορούν να προσθέσουν σε ένα αστυνομικό τμήμα να πούνε ότι θέλουν να καταθέσουν και να αποσταλεί κατάθεση της δικογραφία και να πούνε αυτού του είδους την εμπειρία τους. Ακόμα όμως... μπορούν και να έρθουν σε επαφή, αν και αυτό δεν συνάδει, δεν είναι σωστό με τους συγγενείς, αλλά οι ίδιοι πρέπει να κάνουν, να το θεωρήσουν ως μια υποχρέωσή τους απέναντι σε όλο αυτό που έζησαν, αλλά και απέναντι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Η κατάθεσή τους, αν δεν το έχουν κάνει, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η εμπειρία τους, δηλαδή η επαφή τους με, όπως το περιγράφουν, με το χημικό μείγμα ή έκθεμα το οποίο είτε μυρίστηκαν είτε σε επαφή με τα μαρτύρια. Είναι πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία. Εσείς κινείστε με βάση ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία, σωστά? Ο ρόλος μας είναι εντελώς επικουρικός, δυστυχώς έχει γίνει και ερευνητικός πλέον. Προσπαθούμε και εμείς με ό,τι εμφανίζεται να το ερευνούμε παράλληλα και να βοηθάμε. Θέτουμε αιτήματα, όχι ερωτήματα, τα αιτήματα στην τακτική ανάκριση και η τακτική ανάκριση από ό,τι φαίνεται μας ακούει. Και γι' αυτό έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες μέρες πολύ περισσότερα πράγματα, ώστε αν έχουμε κάτι καινούργιο να το υποβάλουμε ως συμπληρωματική έκθεση. Πρώτο τελευταίο ερώτημα. Ρωτάει πολλοίς κόσμος, αν ξεμπαζωθεί ο χώρος, πιστεύετε ότι θα προκύψουν στοιχεία πια ή έχει αλλοιωθεί πλήρως?
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το ξεμπαζώσουμε, νομίζω και το βάθος το οποίο ξεμπαζώθηκε, να το ανοίξουμε. Θεωρώ ότι είναι μια επιβεβλημένη ενέργεια να γίνει. Για να λυθούν και απορίες, όχι για τίποτε άλλο. Θα λυθούν Ο χρόνος είναι καταλυτικός, λειτουργήσε καταλυτικά σε βάρος μας. Και αν έχουν αφαιρεθεί τα οργανικά πράγματα, δηλαδή τα χώματα, ναι, και ίσως και τα κατάλοιπα που κατά τη δικιά μας γνώμη υπήρχαν αρκετά εκεί, είτε οργανικά ανθρώπινα, είτε από τους οργανικούς διαλύτες ή από το έλαιο σιλικόνης ή από οτιδήποτε άλλο. Ήταν ενδιαφέρον να δούμε αν και το έλαιο σιλικόνης που εκεί πήγε ήταν καμένο, ήταν προϊόν διάσπασης ή όχι. Δηλαδή ενδιαφέροντα χημικά στοιχεία θα είχε εκεί, αλλά και οργανικά ανθρώπινα. Άρα το ξεμπάζωμα μπορεί να μας δείξει το βάθος της εξκαφής, αλλά για τα στοιχεία είστε επιφυλακτικός αν έχουμε. Να πω κάτι, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω σίγουρα. Ήρθε σε επαφή με ένα άνθρωπο, ο οποίος μου είπε ότι, ως ο τεχνικός σύμβουλο των οικογενειών, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος αγνοούμενος. Και μου αναζήτησε αν υπάρχει δυνατότητα να του βρω εργαστήριο στο εξωτερικό, στο οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να στείλει λιπαντική ανθρώπινη ουσία, τραγικό να το λέω, ώστε να γίνει διερεύνηση του DNA. Δεν ξέρω κι εγώ ακόμα αν υπάρχει όντως αγνοούμενος άνθρωπος. Αυτή την πληροφορία και την μεταφέρω. Και ήδη το διερευνώ για να δω αν υπάρχει εργαστήριο για να του δώσω την πληροφορία. Προφανώς αυτός ήταν ενταλμένος από κάποιον συγγενή. Προφανώς. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Μάλιστα. Αλλά ακούγεται ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ακόμα αγνοούμενος. Έτσι ακούγεται. Το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Το κάνουν πολλοί εδώ ακροατές, το κάνω και εγώ. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο έχουν αποθηκευτεί τα βαγόνια με τα κοντέινερ της εμπορικής. Γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε. Υπάρχουν στη θέση Κουλούρης, ένα οικόπεδο του ΟΣΕ. Ναι. Εκεί αφημένα είναι αυτά που λέγω εγώ ατάκτως ερευμένα συντρίμια. Τώρα τι είναι τι. Δεν έχουμε ένα κατάλογο να λέει κάτι εδώ είναι αυτό, εδώ είναι εκείνο, έχει τον αριθμό τάδε. Όπως πρέπει η σήμανση, καταγραφή, στα αρχαιολόγηση και προστασία. Αυτή είναι η βασική αρχή της έρευνας. Δεν μπορώ να σας πω. Μακάρι να μπορούσα να σας πω. Στοιχεία μπορούν να προκύψουν από εκεί ή μπορεί να έχουν εξαφανιστεί τα στοιχεία. Θα ήμουν πολύ αισιόδοξο να λέω ότι μετά από ένα χρόνο και μετά από ένα τέτοιο κατακλυσμιαίο γεγονός που πέρασε από πάνω τους, όπως ήταν η κακοκαιρία του Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να υπάρξει. Επειδή έχω διερευνήσει περιπτώσεις πυρκαγιών και η εφάλη παραμένει πολλές φορές αναλύωτη, πιθανό να βρούμε εφάλες, αλλά είπα ότι η ανασύνθεση τμήματων του τρένου για να μας δείξουν το αρχικό σημείο, από το αρχικό σημείο πιθανό να βρούμε εφάλες για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν, αλλά οποιοδήποτε δείγμα θα είναι επισφαλές με την έννοια ότι έχει ήδη μολυνθεί. Δηλαδή θα μπορεί να προσβαλθεί και νομικά και να μην σταθεί. Γιατί θα πάρει προσμίξεις από όλα τα καιρικά φαινόμενα και τα φερτά υλικά που ήρθαν πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Μπορεί να μας δώσει κάτι και να μην είναι ακριβές. Θα πει κάποιος, μα ξέρεις, δεν έμεινε αμόλυντο, άρα ήρθε από κάπου αλλού. Ή πήγε κάποιος άλλος και το μόλυνε επίτηδες. Πήγα εγώ, παράδειγμα, μου βολεύει και του έριξα ξυλόλιο μέσα και βρέθηκε πολύ πολύ ξυλόλιο. Άρα είναι προστάτευτο και μη φυλασσόμενο. Κατάλαβα. Ο καθένας θα μπορεί να το εγκαλέσει. Και θέλω να σας ρωτήσω και το τελικό, αυτό που είπε νύχτηκα, ξεφύγατε, δεν ξέρω αν για λόγους μυστικότητας το κάνετε. Υπάρχουν κάποιες αεροφωτογραφίες. Το ένα τουλάχιστον βαγόνι της εμπορικής με τα κοντέινερ φαίνεται να είναι ανοιγμένο από μέσα προς τα έξω, εκρηκτικά εννοώ. Σας λέει κάτι αυτό? Τις έχετε δει τις φωτογραφίες? Γυρίζω γύρω-γύρω και λέω το αρχικό σημείο έναρξης. Υποπτευόμαστε ότι είναι αυτό, μια και το είπατε. Όντως η εικόνα του από τη φωτογραφία δείχνει ότι είναι διαφορετική καταρχήν. Είναι διαφορετικό αυτό από τα υπόλοιπα. Όταν βλέπουμε κάτι διαφορετικό, πάντως έτσι ξεκινάμε την έρευνα. Αφαιρούμε συνεχώς, αφαιρούμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Αφαιρούμε όλα τα υπόλοιπα και το σημείο εκείνο δεν είναι μόνο ότι φαίνεται ανοιχτό, αλλά λείπει και κάτι. Λείπουν κάποια κομμάτια που φαίνεται να έχουν εκτείνεται. Αλλά αν δεν είσαι εκεί, αν δεν μπορέσει ο ίδιος να το πιάσει, να το ακουμπήσει, δηλαδή με το χέρι, αυτή είναι η δουλειά του πραγματογνώμου, να χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις, το ακουμπάει, μυρίζει,
οι πρώτες στιγμές του είναι. Είναι πολύ σημαντικό. Η εμπειρία του παίζει ρόλο. Να ακουμπήσει, να ανοιχνεύσει, να χαϊδέψει το αντικείμενο. Να έρθει σε επαφή με το θύμα. Να του μιλήσει, να του κουβεντιάσει. Να το δει πως είναι πεσμένο. Πάντα κάτι θέλει να του πει. Το ίδιο το θύμα. Με το ίδιο το σώμα. Η θέση που βρίσκεται. Η αντίδρασή του. Αν είναι θέση πυγμάχου. Αν είναι θέση πυγμάχου. Αν είναι θέση νεκρού. Έχει διαφορά. Ένα σώμα το οποίο είναι ζωντανό όταν καίγεται παίρνει θέση του πυγμάχου. Δηλαδή σαν τον πυγμάχο που αμήνεται. Είναι οι γροθιές του. Είναι τραγικά, δεν πρέπει να τα λέω. Ξέρω στον κοινό κόσμο. Δεν τα βλέπω. Ή τα έλεγε προηγουμένως. Δεν υπάρχουν αναλύσεις πώς βρέθηκαν και με σε τι θέση βρέθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Στενοχωριέμαι γιατί λόγω της δουλειάς που έκανα τόσα χρόνια έπρεπε να τα γράψουν αυτά. Αυτός εκεί βρέθηκε στο τάδε σημείο και είχε θέση πυγμάχου. Άμα μου λέγε θέση πυγμάχου, ήξερα ότι ήταν ζωντανός. Γιατί είναι η φυσιολογική αντίδραση που κάνει ένας ζωντανός άνθρωπος έναντι της φωτιάς. Προσπαθεί να αμυνθεί ασυναίσθητα το ίδιο το σώμα, το δέρμα. Όταν είναι νεκρός, είναι τελείως αδιάφορο. Δεν υπάρχει σύσπαση σωματική στα πόδια ή στα χέρια. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιγραφές. Γι' αυτό λέω ότι αν το λέω με καλοσύνη το λέω, αν πάμε στο εξωτερικό μπορούμε να βρεθούμε και προεκπλήξεως, δηλαδή να στενοχωριόμαστε για αυτά που θα μας λένε για το τι δεν κάναμε. Κύριε Κοκοτσάκη, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι ήσασταν αρκούντος διαφωτιστικός σήμερα για πολλά που έγιναν. Για το τελευταίο δεν θα το θέλω παρασύρθηκε. Για τις θέσεις των πτωμάτων. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Μπορεί να παρασυρθήκατε, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος έτσι και τα στοιχειώδη και καλόν είναι. Διότι εδώ έχει χαθεί και το αυτονόητο. Θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο να εγκαλούνται οι συγγενείς και η τεχνική πλευρά τους γιατί τώρα. Έχουμε κολλήσει το γιατί τώρα. Ωραία να μας πούνε γιατί όχι τότε. Αυτοί που έπρεπε τότε. Γιατί όχι. Έτσι, και όπως μου λέει κάποιος εδώ, σωστά κύριε Κοκοτσάκη, αν ακούτε, αν η επίσημη πλευρά λέει ισχυρίζεται ότι τα λάδια σιλικόνης είναι η αιτία, ας το αποδείξει λέει, ότι ήταν σε τέτοιες ποσότητες, σε τέτοιες συνθήκες, με τέτοια εφλεκτότητα, αλλά πώς θα τα αποδείξει λέει, αφού τα έκρυψε όλα. Τι ψάχνετε τώρα. Πώς δεν αναφλέει και πάνω στα σώματα των ανθρώπων που είχε σώσει. Έλατε. Τέλος πάντων. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά.